υπάρχει αυτή η διαφορά. Με προβλημάτισε αυτό το πράγμα, διότι πέρασα πάρα πολλά δύσκολα στη ζωή μου. Η κατακραυγή, το bullying ήταν τεράστιο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος 52 χρονών. Το 84, όταν τελείωσα το γυμνάσιο και πήγα στρατό, τα πράγματα ήταν πάρα πολλά δύσκολα. Mm-hmm. Και όταν έμαθα ότι γεννιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, ένιωσα θυμό. Γιατί τα έζησες όλα αυτά. Γιατί να χτυπιόμουν πισόπλατα τόσα χρόνια. Γιατί να στιγματιστεί ένας άνθρωπος τόσα χρόνια για ένα πράγμα το οποίο δεν φταίει. Και να έρχονται τρίτοι να ασχολούνται με την σεξουαλική ταυτότητα του κάθε ενός, να δημιουργούν πρόβλημα στις οικογένειες, να γίνεται bullying, να μην αποδέχονται τους ανθρώπους και πολλά άτομα να τα διώχνουν και από το σπίτι mm-hmm. τους. Να μην τα αποδέχονται οι γονείς τους. Τι φταίει. Στράτο μου, μετά από εκείνον το post που έκανες στο Facebook, πόσοι άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί σου? Χριστιανά μου, δεν περίμενα ποτέ να είχε αυτήν την ανταπόκριση. Δεν περίμενα ποτέ να έπαιρνα αυτά τα μηνύματα. Δεν πήρα ούτε ένα αρνητικό μήνυμα. Δεν το λέω σαν ψέμα, είναι πραγματικότητα. Και πήρα και πολλά μηνύματα από ανθρώπους, από μάνες που βιώνουν το ίδιο θέμα με τα παιδιά τους και σκέφτονται τι θα μπουν στο σύζυγό τους. Αδέρφια, συγκεκριμένα μία κοπέλα μου είχε γράψει ότι έχει φύγει στο εξωτερικό, ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος, αδερφός μου, ότι δεν τον δέχτηκε η οικογένεια. Και γενικά το θέμα bullying πήρε μια άλλη διάσταση γύρω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή με έγραψε μάνα για το παιδί της που είναι αυτιστικό. Μια κοπέλα μου είπε, αντιμετωπίζω bullying διότι είμαι επώνυμη. Και η λέξη bullying είναι πολύ σοβαρή. Δηλαδή bullying, λέμε bullying, τώρα είναι μια λέξη την οποία τα τελευταία χρόνια την μάθαμε και λέμε την και ξαναλέμε την και ξαναλέμε την. Όμως είναι για μένα μία από τις πιο καταστροφικές έννοιες. Διότι εγώ όταν ήμουν στο στρατό και αντιμετώπισα έναν εξευτελιστικό bullying στα 18 μου χρόνια, οδηγήθηκα σε πράξη που ίσως αυτή τη στιγμή να μην ήμουν εδώ, αν δεν με προλάβαινα. Με αποτέλεσμα να χαθεί ένας άνθρωπος, με αποτέλεσμα να γίνει ένα σπίτι δυστυχισμένο. Mm. Στράτο, όταν ήσουν στο στρατό και είπες ότι βίωνες εξευτελιστικό bullying και εξευτελισμό, ήταν από όλους ή υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν αφήστε τον άνθρωπο στην ησυχία? Κοίταξε, στο στρατό την εποχή εκείνη, όταν ξεκινούσε ένας, ξεκινούσαν και οι υπόλοιποι. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι, διότι το λόγο ότι ξέρει, ο ένας προσπαθούσε να. Οι παλιοί, ας το πούμε, ξεκινούσαν έτσι να κάνουν τους έξυπνους και ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι για να έχουν και λίγο την εύνοια του παλιού. Ναι. Τούτο το πράγμα να γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι οι άλλοι αντιδρούσαν. Έβγαλες το στρατό, άντεξες στο στρατό. Εγώ πήρα αναστολή και μετά πήρα απαλλαγή. Μετά που έγινε και εκείνο το περιστατικό. Είχα πάρα πολύ καλό διοικητή, ο οποίος ήταν Έλληνας και μου είχε συμβουλέψει ότι έπρεπε να πάρω απαλλαγή. Και είχα περάσει από επιτροπή και πήρα απαλλαγή. Ναι. Ο λόγος που πήρες την απαλλαγή, τι έγραφε πάνω το χαρτί? Κοίταξε, λόγω και της απόπειρας που είχα κάνει, λόγω και της... υπήρχε ένα θέμα ότι όταν είσαι ομοφυλόφιλος δεν δικαιούσε να φυτάσεις στο στρατό. Α. Άρα και για ψυχικές διαταραχές και πράγματα, δηλαδή πράγματα και η επιτροπή η οποία με ρωτήσαν κάτι πράγματα, δηλαδή γύρισε ο ένας ο ψυχίατρος και μου λέει θέλω να μου εξηγήσεις με τι τρόπο κάνεις σεξ. Αλήθεια? Αλήθεια. Ναι. Σε επέβαλα σε επέβαλα σε διαδικασίες. Δεν ξέρεις. Μέσα σε τούτα τα τμήματα τότε, ήταν πολύ στενό μυαλός ο κόσμος. Όχι, να σου πω αυτό το κομμάτι, δηλαδή ιδιαίτερα από ένα γιατρό να κάνει μια ερώτηση. Θύμωσε το η ψυχίατρος η κουπέλα, δηλαδή ήταν είναι η μουσερή, θυμέ και το όνομα τη, και θύμωσε το ψυχίατρο που μου έκανε αυτή την ερώτηση. Λένε, μην ρώτας βλακίες. Ναι.
Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν από το στρατό, πήρες την απαλλαγή. Και πώς συνέχισε η ζωή σου από εκεί και πέρα? Κοίταξε, πώς συνέχισε